Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι σήμερα ο καιρός είναι αστατός. Το ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Με αρκετή σκόνη να είναι συγκεντρωμένη πάνω από την Κρήτη. Μάλιστα, για το λόγο αυτό υπάρχουν και συστάσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής έρρυπανσης. Καλημερίζω τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, δώστε μας εσείς λίγο το πλαίσιο της συγκέντρωσης της σκόνης, την προσοχή που χρειάζεται, το λόγο που βγάλετε ουσιαστικά αυτή την ανακοίνωση, κύριε Παπαδάκη. Ναι, βεβαίως. Εμείς από τώρα και μετά θα έχουμε διαρκώς ενημερώσεις όταν ενημερωνόμαστε για την αυξημένη παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων PM10 τα λεγόμενα. Δηλαδή που έχουν διάμετρο έως και 10 μικρόμετρα. Και αυτό αυτή τη στιγμή που θέλω να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει ανησυχία σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή η ανακοίνωσή μας είναι βάση και της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο, στα 75 δηλαδή μιλιγκράμμαρα κυβικό. Οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Υπάρχει προσοχή από κάποιες ειδικές ομάδες πληθυσμού. Δηλαδή για το γενικό πληθυσμό δεν υπάρχουν συστάσεις, αλλά στους ηλικιωμένους με αναπνευστικά. Καρδιολογικά αλλά και παιδιά που έχουν αναπνευστικά προβλήματα, αυτές τις κατηγορίες δεν πρέπει σε εξωτερικούς χώρους να αθλούνται. Θα έλεγα καλό θα είναι να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά μόνο για αυτές τις ομάδες. Είναι μια εγκύκλιος ενδεχόμενα η οποία έχει αποσταλεί από τη δική σας την πλευρά. Αφούλετε ότι από εδώ και κάτω στο εξής εσείς θα εκδίδετε τέτοιου είδους αποφάσεις που θα πηγαίνουν, ας πούμε, στα σχολεία ή θα πηγαίνει στην πρωτοβάθμια ή στην δευτεροβάθμια για να γνωρίζουν και οι εκπαιδευτικοί τι ακριβώς γίνεται. Επειδή είπατε, ας πούμε, παιδιά να μην παίζουν απ' έξω στις απλές. Παιδιά που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Όχι όλες οι ομάδες του πληθυσμού. Θα είναι πιο συχνές οι αναφορές μας, γιατί υπάρχει πλέον τη συνεργασία της διεύθυνσης περιβάλλοντος, της περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έχουν εγκαταστήσει μετεωρολογικούς σταθμούς και ειδικά μηχανήματα που μετρούν αυτούς τους ρήπους, και θα έχουμε διαρκείς ενημερώσεις με δελτία τύπου σε περίπτωση που αυτό απαιτείται. Η εγκύκλος του Υπουργείου Υγείας κατηγοριοποιεί τις υπερβάσεις και ανάλογα με την υπέρβαση θα εκδίδουμε και τις οδηγίες και για το γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, αν πάμε τα 100 και πάνω, θα υπάρχουν οδηγίες και για τον γενικό πληθυσμό. Αυτή τη στιγμή, δύο ανακοινώσεις έχουμε βγάλει μέχρι τώρα για φέτος, προς το κλείσιμο της χρονιάς, και οι δύο αφορούσαν υπερβάσεις. Ωραία. Είμαστε στο 75% ειδικές κατηγορίες, ενήλικες με αναπνευστικά προβλήματα, ενήλικες με καρδιοπάθειες και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, με τη συγκέντρωση της σκόνης στο 75%. Μία ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε στη χθεσινή ημέρα αφορούσε το χθες, αφορά το σήμερα. Υπάρχει καλυτέρευση ενδεχόμενα βάσει των όσων ξέρετε ή των καταγραφών ή των δεδομένων που επεξεργάζονται οι μετεωρολόγοι από αύριο και μετά, κύριε Παπαδάκη? Δεν έχω πληροφόρηση. Να είστε σίγουροι ότι όταν θα λάβω την πληροφορία, αν κρίνουμε ότι αν είναι μάλλον μέσα στα νομοθετικά όρια που πρέπει να εκδοθεί νέο δελτίο τύπου, αυτό θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω. Ξέρω ότι και σήμερα θα είναι έτσι η κατάσταση. Τώρα, αν χειροτερέψει, το φαινόμενο παρακολουθείται διαρκώς. Η αλήθεια είναι ότι είναι περιορισμένη η ορατότητα από το γιούχτα που έχω απέναντί μου, την κορφή του Ψιλορίτη, την Κέρη, όπως επίσης να κατέβεις κάτω τη Ροδιά και τη Δία με τη σκόνη. Και δεν είναι η καλύτερη δυνατή εικόνα. Ούτως ή άλλως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πώς είναι το στούντιο του 984 και ποια είναι η δυνατότητά μας να έχουμε αυτή την ορατότητα. Βεβαίως. Εγώ δυστυχώς δεν είμαι στην Κρήτη, είμαι στην Ισπανία που γίνεται το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα κουνούπια, οπότε δεν έχω αυτή την διαζώσης πληροφόρηση να δω μόνος μου. Σας πιστεύω, αν όμως τα μηχανήματα αυτό και πάλι εντοπίσουν υπερβάσεις πάνω από τα 5, για να δούμε ότι θα είναι και για μεθαύριο, σας λέω, δελτίο τύπου θα φύγει αμέσως. Μάλιστα. Ωραία. Τις δύο φορές κρατάμε αυτές τις πληροφορίες τουλάχιστον για το σήμερα. Το χθες έφυγε και πέρασε. Διεθνές Συνίδριο για τα κουνούπια, ποιο είναι το ζητούμενο? Όταν θα επιστρέψετε από την Ισπανία, βέβαια, θα τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, αλλά δώστε μας λίγο το στίγμα. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, τα πράγματα παγκοσμίως με τα κουνούπια δεν πάνε καλά. Βλέπετε ότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει και σε αυτό το κομμάτι τη δημόσια υγεία.
πούμε ξηρασία και πολύ ζέστη, ενώ τώρα έπρεπε να είναι χειμώνα ουσιαστικά φθινόπωρο, και αναγκαζόμαστε και ψεκάζουμε, που σημαίνει ότι το κουνούπι συνεχίζει να ταλαιπωρεί τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Έχουμε ήδη που μετακινούνται, έχουμε ήδη που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα τα εντομοκτώνια, έχουμε προκατακτητικά, δηλαδή κουνούπια εισβολής, που αυτό θυμάστε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί σας και σας ευχαριστώ, για να μην δούμε κάποιο συγκεκριμένο είδος κουνουπιούτες στην Κρήτη, στη χώρα μας. Νέες τεχνικές, νέες διαδικασίες, ακόμα και μοριακής αυτοποίησης, για να δουν επακριβώς την επίδραση των φαρμάκων και πολλά άλλα πράγματα που με μεγάλη χαρά θα προσπαθήσω να καταγράψω για να τα εντάξουμε και εμείς στη δράση της Περιφέρειας Κρήτης. Όπως είπατε, μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, ευχαρίστως να μιλήσουμε για όλα αυτά τα νέα. Όταν λέτε Νοέμβριος και εμείς συνεχίζουμε να ψεκάζουμε σε όλες εκείνες τις περιοχές όπου παραδοσιακά υπάρχουν οι εστίες με τον πληθυσμό των κουνουπιών, ή πάτε σε περιοχές γενικότερα, σε όλες τις περιοχές όπου ψεκάζετε? Πάμε εκεί που έχουμε καταγεγραμμένες, όπως είπατε, τις πηγές που έχουμε στάσιμα νερά, γιατί παρότι δεν έχει βρέξει και σε εκείνα τα σημεία υπάρχει νερό, όμως αυτή η αυξημένη θερμοκρασία. Αυτό εννοούσα με τη λειψιδρία, με την αυξημένη θερμοκρασία και αυτά τα νερά που υπάρχουν σε κάποιους χώρους είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη των κουνουπιών. Πάμε λοιπόν εκεί και πάμε και όπου οι πολίτες μας υποδεικνύουν. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια αύξηση της κινητικότητας των καταγγελιών, να το πω σας αρκετά, των ενημερώσεων από πολίτες ότι έχουμε προβλήματα. Τα αντιμετωπίσαμε. Το τηλέφωνο των υπηρεσιών για τα κουνούπια είναι στη διάθεση των πολιτών. Ελπίζουμε να κλείσει καλά τώρα που θα ξεκινήσουν και βροχές και το κρύο η φετινή χρονιά, και άμεσα, δεδομένου το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, και εδώ βλέπετε τη διαφορά. Να σας πω για παράδειγμα, μιλήσαμε που πήγαμε στη Θεσσαλία ως εθελοντές, οι επόπτες δημόσιας υγείας. Εκεί είδαμε, ας πούμε, στα Τρίκαλα δεν υπάρχει τριετές, δεν υπάρχει σε επίπεδο περιφέρειας πρόγραμμα κατά αποπολέμησης κουνουπιών, όπως ορθά τελικά κάνουμε εμείς στην Περιφέρεια Κρήτης, εφαρμόζοντας και τις εντολές του Υπουργείου Υγείας. Δεν θα υπάρχει κενό αντί κάθε χρόνο να βρει τον ανάδοχο, όχι να γίνουν οι ενστάσεις, όχι το ένα και το άλλο. Οπότε την επόμενη χρονιά, πρώτη έως το 24 δηλαδή, αρχές που πρέπει να κάνουμε, Μάρτιο-Απρίλη, θα ξεκινάνε τα συνεργεία να ελέγχουν τις παγίδες, να κάνουν τον προγραμματισμό, και οι ψεκασμοί θα γίνουν άμεσα. Έχουμε αυτή την τύχη να παίζουμε να τρέχουμε το. Έχουμε ενισχυμένο και το πρόγραμμα των μαγικής επιτήρησης με τον καθηγητή τον κύριο Βότα, και να πω σε αυτό το σημείο, προχτές έλαβα την τελευταία ενημέρωση, όλα τα κουνούπια που έχουν συλλεχθεί από όλη την Κρήτη, παγίδες δηλαδή, φτάνουν νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο 1700 που έχουν συλλέξει από τις παγίδες, κανένα μα κανένα από αυτά δεν μετέφερε κάποιο παθογόνο, όπως ας πούμε ιό του Δυτικού Νείλου, ιό του Κουκούνια ή πλασμόδια της ελαιονοσίας. Αυτά τα οποία λέγαμε από την αρχή και φοβόμασταν, αλλά αυτό συνεχίζεται να καταγράφεται ως ένα καλό νέο, ότι δεν υπάρχουν στις παγίδες εκείνα τα επικίνδυνα είδη που στην αρχή λέγαμε. Ωραία. Σας περιμένω εδώ στο στούντιο του 984 με την επιστροφή σας, κύριε Παπαδάκη, και σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Ναι.